Ακατανόητη χαρακτηρίζει ο Δήμος Χανίων, διαστόματος της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Ελένης Ζερβουδάκη, την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Κερίδη να μη συμπεριλάβει τα Χανιά στους σταθμούς των επισκέψεών του την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη. Πριν 20 μέρες περίπου, εγώ ενημερώθηκα ότι ο Υπουργός μαζί με την κυρία Βούλτεψη θα έρθουν κεντρικά για όλη την Κρήτη. Και γι' αυτό είχα ενημέρωση από την Περιφέρεια ότι θα πρέπει είτε συνολικά ως Περιφέρεια Κρήτης είτε ως Δήμια μεμονωμένα να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και να πάμε όλοι μαζί συντονισμένα. Ξαφνικά λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο κύριος Κερίδης όχι απλά δεν θα έρθει στο Δήμο Χανίων, αλλά θα απομονωθεί μόνο στο νησί της Γάβδου. Καταλαβαίνω. Είναι ο πρώτος σταθμός. Την ώρα που ο Δήμος Χανίων σηκώνει εδώ και μήνες το βάρος της φιλοξενίας των μεταναστών που διασώζονται ή αποβιβάζονται στα νότια, με ένα οικονομικό κόστος που ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, η δυσαρέσκεια απέναντι στο αρμόδιο Υπουργείο είναι έντονη. Το ότι ο Υπουργός δεν έρχεται καθ' αυτού στο Δήμο Χανίων, τον κατεξοχήν Δήμο που δέχεται όλες τις ροές και επιβαρύνεται οικονομικά, αυτό πραγματικά επιτρέψτε μου να πω ότι δυσκολεύομαι να το κατανοήσω. Εχμηρή εμφανίστηκε η Ελένη Ζερβουδάκη και ως προς την αντιμετώπιση από πλευράς Υπουργείου του αιτήματος που είχε υποβάλει ο Δήμος για χρηματική ενίσχυση από το 2020. Μια ενίσχυση που παρά τη δέσμευση του τότε Υπουργού Νότι Μηταράκη δεν έφτασε ποτέ. Η απάντηση ήταν θετικότατη, ότι θα μας έστελναν 100.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν έφτασαν ποτέ στο Δήμο Χανίων, ποτέ. Την ίδια στιγμή ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής αναμένεται να θέσει εκ νέου στον Δήμαρχο Παναγιώτη Σημανδυράκη την πρότασή του για διαμόρφωση των εγκαταστάσεων του παλιού θεραπευτηρίου ψυχικών παθήσεων, ώστε να φιλοξενούνται προσωρινά και μέχρι το τέλος της προανακριτικής διαδικασίας οι μετανάστες που φτάνουν στα νότια. Όμως είναι όλη επιφυλακτική, γιατί δεν θέλω μια δομή πως γίνει μόνιμη. Εμείς δεν μιλάμε για μόνιμη δομή. Μιλάμε για μια δομή η οποία θα τους φιλοξενεί μία ή δύο μέρες τους ανθρώπους μέχρι να γίνει. Πώς το λένε, η γραφειοκρατία που απαιτείται να συμπληρώσει τα χαρτιά του, γιατί σε ασύλιο και οτιδήποτε άλλο. Σε συνέντευξή του, λίγα 24 ώρα πριν μεταβεί στην Ακριτική Γάβδο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης τονίζει πως το Υπουργείο είναι ανοιχτό σε κάθε αίτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του. Στις 12 Μαρτίου, εξάλλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, τόνιζε ότι έχουμε να κάνουμε με πάνω από 250 ναυτικά μίλια απόσταση από τις ακτές από τις οποίες προέρχονται οι ροές και ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο δεν θα διακινδυνεύσουν καμία ανθρώπινη ζωή. Από εκεί και πέρα είμαστε σε συντονισμό και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου με ασφάλεια, κυρίως για τις τοπικές κοινωνίες, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα, με τον Περιφερειάρχη της Κρήτης. Η διήμερη επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στην Κρήτη αναμένεται να αρχίσει από την Ακριτική Γάβδο, που θα φτάσει στις 11.30 το πρωί της Δευτέρας και θα παραμείνει σύμφωνα με το πρόγραμμα μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Επιστρέφοντας στην Κρήτη, θα μεταβεί απευθείας στο Ηράκλειο, όπου την επόμενη μέρα θα προεδρεύσει σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης.